Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα στελέχη της Πυροσβεστικής υποδέχθηκε η Αντιπεριφερειάρχης, πλαισιωμένη από τους συνεργάτες της, και τέθηκαν επιτάπητος θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα για τη φετινή αντιπερική περίοδο. Στον απόϊχο μετόπων σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το ότι ακόμη δεν είμαστε στο καλοκαίρι. Επισημάνθηκε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τις εργασίες στην Ήπεθρο και παράλληλα στάλθηκε το μήνυμα ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Φιλοξενήσαμε σήμερα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων μία άτυπη σύσκεψη, την οποία προκάλεσε το πυροσβεστικό σώμα. Ήρθε και ο Περιφερειάρχης της Πυροσβεστικής, ο κ. Αμανατίδης, ο κ. Ηλιακόπουλος, ο διοικητής της Πυροσβεστικής του Βόλου. Και με αυτό το εν μέσω αντιπυρικής περίοδου αποφασίσαμε να γίνει σύσκεψη για να ληφθούν μέτρα και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να συντονιστούμε και να είμαστε έτοιμοι να μην συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς στο νομό μας. Κάναμε μία μίνι σύσκεψη προκειμένου να γνωριστούμε από κοντά, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε σκόπελο στην αντιπυρική περίοδο που έρχεται και από ό,τι βλέπουμε θα αρχίσει γρήγορα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και γι' αυτό καλώ τους πολίτες να δείξουν τη δέουσα προσοχή ακόμα και τώρα που δεν έχουμε μπει τυπικά στην αντιπυρική περίοδο, γιατί η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Συνεπώς, αυτή η περίοδος, επειδή έχουμε υψηλή θερμοκρασία, πέραν του κανονικού, όπως προβλέπετε και όπως ενημερωνόμαστε από τα δελτία ειδήσεων και από την ΕΜΗ, συνεπώς θα πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή όλοι μας, ειδικά οι αγρότες, όταν προβαίνουν σε καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργειών, θα πρέπει να τηρούν όλους τους όρους και αυτά τα οποία ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να μην ξεφεύγει η φωτιά, να μην έχουμε επέκταση της φωτιάς και να μην μπαίνουμε και εμείς στη δύσκολη θέση να επιβάλλουμε διοικητικά, χρηματικά δηλαδή πρόστιμα, αλλά και να σχηματίζονται δικογραφίες όταν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Συμπληρώθηκε ακόμη ότι έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις κατατόπους αρχές και την πυροσβεστική υπηρεσία.